Η Δημοτική Παράταξη Εκκίνηση Αριστερό-Δημοκρατικό Μέτωπο για την Κέρκυρα αναρωτιέται αν υπάρχει όραμα για το Βίδο, πώς φαντάζεται η Δήμαρχος να είναι η νησίδα στο τέλος της θητείας της, αν υπάρχει πρόθεση να αποκτήσει μόνιμο προσωπικό πέραν των εθελοντών ή αν στην πραγματικότητα η βούληση είναι να παραχωρείται τμηματικά το Βίδο σε ιδιώτες. Η Εκκίνηση με τον εκπρόσωπό της Μάριο Μαγιολαδίτη σημειώνει ότι η νησίδα του Βίδο είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αναψυχή των κατοίκων της παλιάς πόλης και όχι μόνο. Άλλωστε αποτελεί μια ιδιότυπη φυσική προέκταση της παλιάς πόλης και αναπόσπαστο κομμάτι της. Συνεπώς πρέπει να υπάρχουν σταθερά, τακτικά και φθηνά δρομολόγια κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών. Κύριο μέλημα της Εκκίνησης και από τις προγραμματικές θέσεις είναι η παράσπιση της δημόσιας, δημοτικής και λαϊκής περιουσίας. Σε αυτά πλαίσια θεωρούμε ότι το Βίδο είναι ένα οργανικό κομμάτι του νομού μας και του νησιού μας. Είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να είναι απρόσκοπτη η μετακίνηση των πολιτών του Δήμου της Κέρκυρας αλλά και όλων των νησιωτών, ακόμα και των τουριστών προς τα εκεί. Θα πρέπει να υπάρχουν συγκοινωνίες και βλέπουμε με αγωνία το γεγονός ότι συνεχώς αναβάλλονται τα έργα για να ξεκινήσουν τα δρομολόγια προς το Βίδο. Είναι ένα γεγονός το οποίο μας βρίσκει πολύ ανήσυχος, ειδικά στο γεγονός ότι μετά από όλα αυτά το διάστημα της πανδημίας είχαμε πάρει διαβεβαιώσεις ότι θα ξεκινήσουν και οι κατασκηνώσεις και ότι σιγά σιγά θα περάσουμε σε μια κανονικότητα, σε ένα νησί το οποίο αποτελεί κομμάτι αναψυχής και κομμάτι δραστηριοτήτων για τους πολίτες, για τα παιδιά, για όλο τον κερκυραϊκό λαό. Θα θέλαμε να το δούμε να λειτουργεί ακριβώς και να είναι διαθέσιμο για όλους. Οπότε σε αυτά τα πλαίσια βλέπουμε με πολλή ανησυχία τις κινήσεις που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή με τις συνεχείς αναβολές, όπως και το γεγονός το πώς εξελίσσονται οι κινήσεις των ιδιωτών στο νησί, το οποίο φοβόμαστε ότι μπορεί να οδηγήσει στο νησί τελικά αυτό να απομακρυνθεί και να απομονωθεί και να μην είναι λειτουργικό για τον κερκυραϊκό λαό. Ελπίζουμε ότι το επόμενο διάστημα θα διορθωθούν αυτά τα ζητήματα και ζητάμε να πάρθουν άμεσα μέτρα ακριβώς για να εξασφαλιστεί το κομμάτι της επικοινωνίας και να γίνουν όλες οι δραστηριότητες όπως πρέπει.